Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 18η αγωνιστική της Development League, οι άθροι του Lakers αντιμετωπίζουν τους Golden Boys. Ξεκίνησα για το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη κατοχή. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Ακουδητάκης, Λιγόπουλος, Κοσκέρας, Λιβάδας και Μαρίνος ξεκινούν για τους κίτρινους, ενώ από την άλλη έχουμε Ιορδανίδη, Χέρτς, Κατσούλη, Κούγια και Ποντίκο στην πρώτη πεντάδα. Άστοχα οι Golden Boys, παραμένει το σκορ στο 0-0. Οι άθροι του Lakers, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και 11 ήττες μέχρι στιγμής, βρίσκονται στην 12η θέση, ενώ από την άλλη πρωτοπόροι στην βαθμολογία οι Golden Boys με 15 νίκες και μόλις 2 ήττες. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μάτς μιας ομάδας που βρίσκεται στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας και μια που βρίσκεται στα χαμηλά. Δεν έχει ανοίξει ακόμα το σκορ στο παιχνίδι. Κοσκέρας λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Έχει κερδίσει ωστόσο το φαουλ, που είναι και το πρώτο από την πλευρά των Golden Boys. Θα τον στείλει τώρα και στην γραμμή των βολών και έχει την ευκαιρία να βρει τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Για το 2-0 των γηπεδούχων. Ο Κικός πήρε ξανά. Δεν είναι καλή όμως η συνεργασία. Έκλεψε ο Ιλιόπουλος. Πιέζεται. Κρατάει όμως ο ίδιος. Θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Τώρα στην άλλη πλευρά οι Golden Boys. Τα έξω από την κόρση, εκείνο θα πάει μπάλα, θα σηκωθεί τώρα για τρεις, η μπάλα εκτός στόχου και ο Κοσκέρας μαζεύει. Τώρα αφήνει στον Αγκουριτάκη. Ο Ματέας τους και ψάχνει επιλογές, βρίσκει τον Λιβαδά, θα το πάρει από εκεί ευθώς. Μπάλα στο σίδερο και πάλι θα βρει στο Στεφάνι, αλλά θα καταλήξει εκτός στόχου, ενώ ο Κούγιας θα καθαρίσει το rebound. Χέρτς φτάνει κοντά. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Λιόπουλος κρατάει. Είναι πέρα στον Λιβαδά. Κουριδάκης. Κοσκέρας με 7 δευτερόλεπτα τώρα του Lakers. Λιόπουλος για 3. Δεν βρίσκει στόχο αυτό το σουτ. Παραμένει το 2-0 με τους φιλοξενούμενους να αναζητήσει τους πρώτους τους πόντους στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα έρθουν από αυτό το σου του ποντικού, όχι. Ο Ηλιόπουλος βλέπει για επιλογές έξω, αφήνει τώρα στον Αγκουριδάκη. Η Βαδά στον Μαρίνο. Από εκεί μπαλά στον Κοσκέρα, έχει βγει στα αριστερά. Αυτός έχει μπροστά του τον Κούγια, θα πάρει ένα σουτ από μέση απόσταση. Έχει φύγει τώρα στην άλλη πλευρά ο Ιορδανίδης και θα σπάσει το ρόδι για τους φιλοξενούμενους. Θα κάνει έτσι το 2-2 τώρα ο Ιορδανίδης. Το καλάθι λοιπόν και για τους Golden Boys. Ο Σκέρας πάντα πάνω του, ο Κούγιας θέλει να τον αποφύγει, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κοιτάει απορριμμένος τον ρέφερι, δίνοντας φάουλ ο παίκτης των Lakers. Κούγιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, φτάνει και μέχρι το lay up, αλλά δεν άφησε την παλιά εντός καλαθιού. Παλά στη γωνία, σου διατρίσα τον Ιορδανίδη, άστοχο όμως. Μια ευκαιρία για τους Golden Boys και θα έρθει λίγα το καλάθι από τον Κατσούλη. Για το 2-4 προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα για τους φιλοξενούμενους. Κουριδάκης. Στον Ηλιόπουλο. Μαρίνος θέλει να βρει τον Κοσκέρα, το κατάφερε. Με 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Κιτρίνων. Έκοψε ο Μπουριδάκης, πήρε ωραία από την εξαιρετική πάσα του Λιβαδά, δεν την εκμεταλλεύτηκε όμως. Ποντικός κρατάει
βλέποντας παράλληλα τι επιλογές έχει. Πάσε στον Κατσούλη, πάσα πήγε στην γωνία, Χέρτς είναι για 3 στο σούτ, αλλά και άστοχα παράλληλα. Κατεβάζει ο Ηλιόπουλος, κάτι και 34 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το σκορ στο 2-4. Βαδάς. Ο Κοσκέρας, ωραία, αλλάξε κατεύθυνση και κέρδισε τελικά το φαουλ από τον Κουγιά. Είναι και το δεύτερο φαουλ μάλιστα αυτό για τον Κουγιά. Τώρα ο Κατσούλης αναλαμβάνει να μαρκάρει τον Κοσκέρα. Ο Κουγιάς πάει πάνω στον Αγκουριδάκη. Το βλέπετε και τώρα. Λιόπουλος πέρασε, έφτασε κοντά, δεν σκόραρε όμως. Όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση. Ο μικρός των του Lakers. Κουγιάς θα σηκωθεί. Παίρνει το καλάθι όμως η μπάλα παραμένει στους Golden Boys. Ορδανίδης είναι όλο μόναχος. Αστοχή και αυτό το τρίποντο. Παραμένει σε χαμηλά το σκορ 2-4. Μόλις 6 πόντους σε 3,5. Σε κάτι παραπάνω από 5,5 λεπτά παιχνιδιού που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Έχουμε ένα γλίστριμα εκεί. Εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Ιορδανίδης βρέθηκε στο παρκή, πάλι καλά, δεν χτύπησε. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους του Lakers. Περνάει στο μάτς ο Μαρδίτσος. Ποτικός αναλαμβάνει να κατεβάσει. Προσποιείται και περνάει στον Κατσούλη από κοντά, αυτός δεν μπορεί να βρει τον στόχο. Ακόμα μια ευκαιρία που είναι ανεκμετάλλευτη. Βουριδάκης και Βαδάς αφήνει στον Κοσκέρα. Ο Μαρδίτσος βγήκε στην περιφέρεια για να πάρει. Εξετάσε τις επιλογές του και άφησε στον Κοσκέρα για προσποίηση από εκείνον και θα εκτελέσει τώρα, αλλά θα κοπεί στα ίσα από τον Κατσούλη. Ο Ιορδανίδης τώρα ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει και μέχρι το lay-up για το 2-6. Καλά μετά από κάποια λεπτά στο παιχνίδι. Διαχείρωση ο Ιορδανίδη μέσα αυτό το συν 4 για τους Golden Boys. Ιόπουλος θα περάσει, ωραία ψηλή πάσα. Μπάλα από τα πόδια του Κούγια, κατέληξε εκτός. Έχουμε και 9 αλλαγή τώρα για τους κίτρινους. Έξω. Δεν έρθει εδώ τα λάθη για τους τους Lakers. Ποντικός. 3-20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κουγιά σε αυτοχή από το πλάι. Πέρασε η πάσα για τον Μπαρδούτσο, Αγκουριδάκης. Έχει μπροστά του 3 κίτρινες φανέλες, γι' αυτό σταμάτησε από το έξω του βόλου και σούταρε. Παρδούτσος θα σηκωθεί για 2. Κολλημένη στις δύο πόντους η άθλες του Lakers. Μόνο με τις δύο βολές του Κοσκέρα που καταφέρει να βρουν το σκορ. Στην πρώτη περίοδο μέχρι τώρα η κίτρινη, ο ποντικός θα αστοχίσει και αυτός θα κορυφωθεί. Γενικά επικρατεί μια αστοχία και από τις δύο πλευρές σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Κοσκέρας. Μπαρδούτσος για 2 από μέσα απόσταση, αστοχή.
κολλάει κάπω την επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων. Γι' αυτό το 4-6. Ο Ιρδανίδης πάτησε γερά με ένα ωραίο στυλ. Θα τελειώσει τη φάση με το 4-8. Έχουμε και αλλαγές για τους Golden Boys. Πέρασε στο μάτι τώρα ο Μπάστας, όπως και ο Σκλαβενίτης. Ποντικός, ποντικός με συγχωρείτε. Σκλαβενίτης. Και πάλι ο ποντικός, τα εκκίνηση. Κόβει και πάσα από τον Μπαρδούτσο. Ο Λιόπουλος αυτός είναι ο Λιόπουλος. Νωρίτερα ο Μπουγάς ήταν το μάτι, δικό μου λάθος. Κοστέρας. Αγκουριδάκης για δύο. Είναι άστοχος, μαζεύει ο ποντικός τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Παλά στα χέρια του Σκλαβενίτη και ο Σκλαβενίτης θα πάρει την εκτέλεση, αλλά πρέπει να τον έχει βρει και στην προσπάθειά του για άμυνα ο Ηλιόπουλος. Γι' αυτό τώρα θα πάει στην γραμμή για δύο λεφτά τις βόλες ο παίκτης των Golden Boys. Ας έχει στην πρώτη κανάλα το 4-8. Βάλει στη δεύτερη. 4-9. Και αυτό είναι και παράλληλο ο πρώτος πόντος του Σκλαβενίτη. Ανοίγει λογαριασμό και ο ίδιος. Κουριδάκης προς πίτε. Κοσκέρας. Τώρα ο Τζουρίτης με ωραία κίνηση θα σκοράρει για το 6-9. Τελευταία 27 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Σκλαβενίτης στη γωνία, επιλέγει και πάλι τον ποντικό. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα, θα πάρει το σούτο Σκλαβενίτης, αλλά βρήκε στο πλάι του ταμπλό. Βέβαια, καλή εκτέλεση. Μαρδούτσος τώρα για τους κίτρινους. Τζιρίτης βλέπει τις επιλογές του έξω, αλλά ήρθε εκεί ο Κατσούλης για να του κλέψει την μπάλα. Και θα γίνει και το φόλ στη συνέχεια από τον Αγκουριδάκη. Φαουλ νούμερο 2 αυτό για τους Athens του Lakers, όσο έχουν και οι Golden Boys. 3 δευτερόλεπτα, ποντικός θα εκτελέσει, δεν βρίσκει στόχο και τελειώνει έτσι η πρώτη περίοδος, με το σκορ να δείχνει 6-9. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. Βρίσκει τους Golden Boys να έχουν ένα μικρό προβάδισμα 3 πόντων. Θα εξαλειφθεί τώρα από τον Κοσκέρα. Πώς θα ισοφαρίσει σε 9-9. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε στο σημερινό παιχνίδι. Σκλαβενίτης. Καλά στον Κούγια. Ο Μπάστας, αλλά έκλειψε αντικανονικά σύμφωνα με τους διαιτητές. Τζιρίτης. Και πάλι ο Τζιρίτης έχει βάλει πλάτη τον Βαπόλα. Αλλά τώρα θα χάθει πάλι από τους γηπεδούχους. Που για στέλνει με την άλλη πλευρά κατεβάζει το χέρι του Μπαρδούτσος. Έγινε τελικά το φαουλ. Είναι το πρώτο
και για τους Lakers. Έτοιμος για την πρώτη από τις δύο εκτέλεσεις του Κούγιας. Θα στοχίσει σε αυτή. Έχει ακόμα μία βολή να εκτελέσει. Θα τη βάλει αυτή. Με το 9-10. Ηλιόπουλος. Πήρε ο Τζιρίτης. Πάλι έχει στην πλάτη τον Δαπόλα, ο οποίος τον κλείνει καλά. Ο Ηλιόπουλος έχει βγει στη δεξιά πλευρά, θα εκτελέσει τώρα για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Δαπόλα σκαθάρισε. Ο δικός κατεβάτσε. Σκλαβενίτης και πάλι στον ποντικό. Μαστάς. Έχει βγει στα αριστερά, τώρα ο Σκλαβενίτης από εκεί θα πάρει το σουτ. Ο Σκέρας μαζεύει το rebound. Βρήκε και την μακρινή πάσα εξαιρετική για τον Μπαρδούτσο με διπλή προσπάθεια και να σταστοχίσει τελικά ξανά. Μαστάς άφησε στον ποντικό, εκτελεί για 3 τώρα αυτός. Για το 9-13. Πρώτο εύστοχο τρίποντο και για τους Golden Boys αυτό. Τζιρίτης. Σκέρας αφήνει στον Μαρίνο, του περνάει και πάλι αυτό στην μπάλα. Έχει πρόσωπο στο καλάθι ο Κοσκέρας, προσπαθεί να του φτιάξει χώρο ο Τζιρίτης. Δεν είναι καλή εκτέλεση όμως στην συνέχεια της φάσης. Μπάστα, σπατάει γκάζι. Πυροποντικός το αφήνει και πάλι στη γωνία για να πάρει ξανά. Μπαστάς. Ο Κούγιας είναι ο εκτελεστής και είναι αυτός που θα ευστοχίσει επίσης. Για το 9-15. Στο συνέξι για πρώτη φορά σήμερα οι Golden Boys. Τσιγερίτης. Κλείνεται από 2 η παγίδα. Απέφερε καρπούς. Όσο η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ ο Λιβάδας έπαιξε το μάτς από την πλευρά των Lakers, όπως και ο Χέρτς για τους Golden Boys. Ποντικός στον Μπάστα. Ποντικός, αυτή πάσα την κατάλαβε ο Τζιρίτης. Μπαρδούτσος, άφησε στον Ηλιόπουλο. Μαρίνος εκτελεί για 3, είναι τελώς άστοχο το σουτ. Τρέχει ο Ηλιόπουλος, προλαβαίνει την μπάλα αλλά την δένει και σαν αντίπαλο. Με ποδοσφαιρική κίνηση και έκοψε ο Τζιρίτης. Έτσι κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ποντικός. Χέρι στη γωνία, δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Έχει αποτέλεσμα στην προσπάθειά του, ο ίδιος παλεύει να συγκρατήσει. Από τα πόδια του κατέληξε εκτός ο Μπαρδούτσος, όπως λέει ο ρέφερι. Έχει βρει τελευταίος. Κατοχή είναι για τους Golden Boys. Ποντικός εκτελεί. Βρήκε την ευκαιρία του, είδε ότι ήταν ξεμαρκάριστος. Και είπε και ευχαριστώ επίσης. 9-18, 29 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Λιβαδάς, να δούμε αν θα απαντήσει. Ναι, θα το κάνει. 12-18, άμεση αντιπάντηση από την πλευρά του Blake και του αυτηρός Λιβαδά. Στους 6 έτσι μειώνει τώρα η διαφορά. Κύριο Μπαστάς. Για δύο από τον Σκλαβενίτη από κοντά θα ευστοχίσει. 12-20. Τζιρίτης. Λιβαδάς αφήνει στον Μαρίνο. Κάνε το κόψιμο ο Τζιρίτης. Θέλει να πάει προς τα μέσα του, κλείνει όμως τον δρόμο. Ο Δαπόλας, ο οποίος συνεχίζει να είναι κολλημένος εκεί σαν βέλα πάνω του. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Λιόπουλος, Τζιρίτης, αυτός θα εκτελεστεί για να προλάβει και το ρολόι. Βάλα στο σούδερο όμως. Ποντικός.
Αλλά αυτά είναι στη γωνία. Μπάστας θέλει να ξεκινήσει την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα, αλλά έχει πατήσει γραμμή στην αρχή της προσπάθειας. Μπαρδούτσος κατεβάζει τώρα για τους άνθρωπους του Blakers με 4-48 να απομένω ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Με ένα περίεργο τρόπο εκεί κατέληξε η μπάλα στον Μπαρδούτσο και σκόραρε αυτός για το 14-20. Μπαστάς Ρος Κλαβενίτης έβγαινε αυτή η γρήγορη επίθεση τον Golden Boys καθώς είχαν επιστρέψει του Blakers από το προσταστοκή στην συνέχεια. Ξανά όμως η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ποντικός θα συναντρέψει σωστά ξανά με το 14-22. Μπαρδούτσος Κυρίτης κάνει μια περιστροφή, συγκρούστηκε με τον Απόλαλα, ο Χέρτς νομίζω είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ, που πήγε να δώσει και την βοήθεια στην άμυνα. Κατσούλης και Γιορδανίδης τώρα στο πάρκι και πάλι για τους Golden Boys, όσο ο Τζιρίτης ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές του. Αστοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 14-22. Χάνει και την δεύτερη, 0-2 από τον Τζιρίτη. Ο ίδιος θα πάρει το rebound, θα εκτελέσει ξανά, αλλά και πάλι προσπάθεια που δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Χέρις του δίνει και πάλι, πήγε άμεσα πάνω του ο Ηλιόπουλος. Ο Χέρις τώρα είναι αμαρκάριστος, αλλά είναι κακό το σούτ, ακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Ποντικός. Στα δύο δευτερόλεπτα θα εκτελέσει, καθώς δεν είχε δει το Στεφάνι μπάλα. Ο Δαπόλας πέφτει από ένα ακόμα εκθετικό rebound και θα έρθουν οι δύο πόντοι από τον Ιορδανίδη για το 14-24. Για πρώτη φορά σε δείξει το αριθμό η διαφορά, αυτό είναι 10 οι Golden Boys. Άστοχο τρίποδο του Λιβάδα. Έτσι είχε χάσει κάπου στην φάση, δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα. Μαρίνος είναι στον Τζιρίτη. Πάνε το Μπαρδούτσος, δεν βρίσκει στόχο. Ποντικός από κοντά με ωραία κίνηση. Θα κάνει το 14-26, ξεφεύγουν στο σύνολο 10 οι Golden Boys και γι' αυτό για αυτούς τους Lakers τώρα καλούν time out. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες έπειτα από το time out των άθρων του Lakers για να συνεχιστεί η δράση με τον Κοσκέρα τώρα να κατέβαζει για τους κίτρινους το 14-26 πριν φύγει το σκορ με 2-40 να απομένουν ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρονού. Ο Βουγκάς είναι ο Λάξης, έχει επιστρέψει το μάτι για τους του Blakers. Ο Λιβάδας θα στεφθεί στο τρίποντο. Ο δικός συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Ο Βουγκάς έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Στην μπάλα που βρήκε πρώτα πάνω στον Βουγά. Ζωντανίδης πήγει στον Ποντικό, 6 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Να κάνει το βήμα πίσω, βρίσκει τον Κατσούλη με το δεξί χέρι εκείνος. Θα βρει μια εκτέλεση αλλά δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Βουγάς, Μαρδούτσος. Κάνει και το κόψιμο για να πάρει και να σηκωθεί εκτός ισορροπίας. Με άστοχο το σουτ. Μάζεψε. Και μόνος εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σε πάνω από τους διαιτητές. Κουριδάκης αφήνει τον Μπαρδούτσο.
βρίσκει και έξω τον Λιβαδά. Θα το πάρει αυτό στο σουτ παρά την πίεση του Ποντικού. Είναι το λάθος στην συνέχεια. Μετανίδης σηκώνει πολύ ψηλά για τον Χέρτ. Βάζει σε όλο τον Παρδίσο, θα τον κόψει με φάουλ. Στον Χέντ. Από δύο ομαδικά για τις δύο ομάδες τώρα. Αδύναμο το τρίποντο. Πέρασε η πάσα για τον Μπαρδούτσο. Μια προσποίηση από εκείνον. Τα βάζει με δύο παίχτες και θα καταφέρει να τις νικήσει. 16-26 τώρα. Έδειξε και ο Μπαρδούτσος. Θα βάλει με τις δύο παίχτες των Golden Boys και ρίξει τώρα μια φορά ως 10. 44 λεπτά ακόμα στην περίοδο. Μπόλας αφήνει στον Ιορδανίδη. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Μπαρδούτσο. Ποντικός το νούμερο 3 αυτό για τους Lakers. Χέρτς πατάει γερά, σηκώνεται, δεν σημαίνει σωστά. Γεράς. Για τον γηπεδούχον Μπαρδούτσος, 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Λιβαδάς, φελιστούν Κοσκέρα. Σκέρας αφήσει τον Λιβαδά. 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Δεν θα δει η Athens του Blakers. Έμεινε πάρα στα χέρια τους. Όχι θα δουν κάποια εκτέλεση. 6,1 τώρα στο ρολόι. Όλα για τους Golden Boys. Ο κόσμος αφήνει την μπάλα να κυλήσει, τώρα θα ξεκινήσει ο χρόνος. Κερδίζει και το φόρ από τον Βουγκά. Τέσσερα ακόμα τρία. Απομένει στο χρονόμετρο, ο Ποντικός. Στο ένα δευτερόλεπτο θα βρει ένα μαρκάρι στο σούτ και θα στοχίσει κιόλας. Μπάζερ μπίτερ εδώ από τον Ποντικό για να διαμορφώσει το 16-29 με το οποίο κλείνει η δεύτερη περίοδος. Έψεψαν και πάλι εδώ στο μισθό του Αγίου Νικολάου. Όπου ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Athens Blazers και Golden Boys στο 16-29 τώρα το σκορ. Γραμμή σπότι χωρίς με τις δύο ομάδες καθώς οι Golden Boys ανέβασαν κάπως την απόδοση τους στην δεύτερη περίοδο και πήγαν την διαφορά σε αυτά υψήφια επίπεδα. Μαρίνος για να μειώσει θα τα καταφέρει. 29-29. Όπως και στη δεύτερη περίοδο και στην τρίτη ξεκινούν με τρίποντο οι κίτρινοι. Ποντικός. Σλαβενίτσα αφήνει στον Ιορδανίδη. Έκανε την κίνηση ο Μπάστας για να πάρει αυτό στο σουτ. Βουγάς. Βουγάς, Κοσκέρας, Λιβαδίτης, Αγκουριδάκης και Μαρίνος ξεκινούν για τους κίτρινους. Από την άλλη έχουμε Ποντικό, Μπάστα, Ιορδανίδη, Κούγια και Σκλαβενίτη. Κατοχή και πάλι για τους Athens Blazers, στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Βουγάς, που κάνει το φαουλ ο Μπάστας. Μπόρεσε να πάρει καθώς παρενέβη ο Ποντικός. Και πάλι ο Μαρίνος θα πάει να επαναφέρει. Βρήκε αυτή την φορά τον Λιβαδά, αφήνει έξω εκείνος. Πέρασε. Κάνει την κίνηση δίπλα του. Ο Ράς προτιμάει να κρατήσει ο Κοσκέρας και να πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Λίγο αλήθεια να πετύχει το καλάθι. Κερδίσει όμως το φάουλ που θα τον φέρει τώρα στην γραμμή των βολών. Ο Σκλαβενίτσης αυτός που έκανε το δεύτερο ομαδικό των Golden Boys.
20-29. Ο Κοσχέρας που για σαφήνει στον ποντικό στον δεξιά του τον Ιορδανίδη. Δυναμικά βγήκε ο Βούγας στην άμυνα. Στα 13 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Κούγιας, λένε καλό το σουτ. Η Βάδα κοίταξε τις επιλογές του, επιλέγει τον Βούγα. Ο Μπάστας τώρα, Κοσχέρας, πήρε. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, ζητάει από τον Λιβαδά να πάρει θέση. Βρήκε χώρο, δεν εκτέλεσε σωστά. Κέρδισε ωστόσο το φάουλ. Έτσι έχουμε νέες βόλες για τους άθρους του Blakers. Και το τρίτο φάουλ επίσης των Golden Boys. Αρκετά νωρίς στο 10 λεπτό. Μαζεύουν 3 φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Δεν αξιοποιεί ούτε ο Λιβάδα στην πρώτη από τις δύο βολές. Θα χάσει και την δεύτερη. Παραμένει έτσι το 20-29. Κούγιας για δύο. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Μια σφαλιάρα από τον Μπάστα και θα καταλήξει στον κοντικό. Θα σηκωθεί και αυτός από μέσα απόσταση. Του βρήκε το χέρι ο Βουγάς. Καλά σκεφάω λοιπόν. 20-31 πλέον από αυτή την εύστοχη εκτέλεση του ποντικού. Πάνε και πάλι στις 11 η διαφορά. Είναι και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης των Golden Boys. Ο Τζίριτης εν τω μεταξύ πήρε την θέση του Λιβαδά. Μέσα και η βολή από τον ποντικό. Το 20-32. Ασίδο βρήκε ωραία τον Αγκουριδάκη, εξαιρετική ασίστ και θα έρθει το 22-32. Ο δικός Μπαστάς ασίστ τον Κούγια, το τελείωσε της βολής, θα στοχίσει, μαζεύει ο Βουγάς. Αγκουριδάκης είναι στον Κοσχέρα. Μυρίτης και πάλι στον Αγκουριδάκη μπαλά. Θα σηκωθεί με ένα βήμα πίσω. Τον πούλησε όμως η πορτοκαλί και στη συνέχεια ο Βουγάς αφού πρώτα πήρε το rebound δέχθηκε το φόλο από τον Μπάστα ο οποίος σαν κύριος εκεί πήγε να τον σηκώσει. Τέταρτο φάουλ για τους Golden Boys, το τελευταίο που θα αναδώσουν. Βουγάς ξεμαρκαρίστηκε. Βρήκε τους δύο πόντους. Φορτικός. Πολύ δυνατό το σουτ του Μπάστα. Μια ευκαιρία όμως για τον Ιορδανίδη. Το παραδεχτεί το φάουλ ο Κοσχέρας. Τελικά Κατσίλης επιστρέφει στο μάτς από τους φιλοξενούμενους ενώ επαναφέρει Σκλαβενίτης. Μπάστας ο Κατσούλης. Ο δικός δεν πήρε το σουτ. Στα 6 δευτερόλεπτα θα το κάνει τώρα. Μπαλά στο σίδερο. Τζιρίτς πάλεψε για το rebound. Ελικοκά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπάστα. Μια ευκαιρία λοιπόν για τους Golden Boys, ακόμα ένας για τρεις, θα μπει αυτή τη φορά από τον Σκλαβενίτη για το 22-35. Βουγάς. Αγκουριδάκης βρίσκει τον Κοσχέρα, βγήκε πάνω του και ο Κούγιας θα νικήσει όμως τον αντίπαλό του για το 24-35. Σε το κέντρο είναι κολλημένος πάνω του ο Βουγάς. Σκλαβενίτης στα δεξιά. Κούγιας εκτελεί. Βάζει
Ρόμπερτς ο Κοσκέρας. Ωραία κίνηση πίσω από την πλάτη. Θα ξεφύγει από την πίεση του Κατσούλιος. Θα αμενίξει το αριθμό μπροστά του. Αγκουδιδάκης θα πάρει για να σπασίζει η πίεση των Golden Boys. Αγκουδιδάκης. Μαρίνος θα πάρει αμέσως το σουτ. Θα του κάνει το χατήρα μου τσουμπάλα. Ο δικός. Μια ψηλή πάσα για τον Σκλαβενίτο, ο οποίος είχε φτάσει στην αντίπαλη ρακέτα και την αξιοποίησε, την έκανε assist για το 24-37. Ακόμα μια φάση στην οποία ο Σκλαβενίτος δίνει τη λύση του Κάστορα σε μια προσωπική ενέργεια. Θα κερδίσει το follow από τον Μπάστα. Βάζει και την δεύτερη. Καλά χωστός από τη γράμμη. Το 26-37. Ο οδηγός οργανώνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του Σκλαβενίτη. Κάνει την κίνηση πάνω στο καταλήξη τον Κατσούλη και τώρα στον Σκλαβενίτη. 8 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Δεν είναι όμως το σουτ του κωδικού. Κεράς. Παρακαταλήγει στον Αγκουριδάκη. Σουτάρι για τρεις και στοχή. 29-37. Μαζεύουν κάπως την διαφορά οι γηπεδούχοι. Στους 8 πλέον η απόσταση. Δύσκολη προσπάθεια από τον Χέρτς. Δεν βρίσκει στόχο. Έτσι έχουν ευκαιρία οι κίτρινοι να μειώσουν κι άλλο αν βρουν κάτι καλό σε αυτή τη φάση. 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τελείω Βουγάς και αυτός θα βρει στόχο. 32-37 πλέον. Απανωτές τρίποντες εκτελέσεις από την πλευρά των άνθρωπων του Blaker. Και απόσταση τώρα στους 5. Σερί 8-0. Έχουν κάνει και το διευθύνιο. Έχουμε και αλλαγή με τον Μαρίνο να παίρνει εκτός Μπαρδούτσο στην θέση του. Κούγιας είναι μόνος του. Μπαλασιστημένη στα χέρια του Αγκουριδάκη που περίμενε κάτω από την ρακέτα. Μπαρδούτσος. Βουγάς. Κίνει στον Κοσκέρα. Αγκουριδάκη ζητάει κινήσεις. Τώρα θα βρει τον Κοσκέρα, έχει πάρει πλάτος. Σκλαβενίτη, θα γυρίσει. Ο ήλιος θα μαζέψει, αλλά έχει προηγηθεί. Φάουλ, όπως λέει ο ρέφερι. Προσπαθεί αδική να πάρει ξανά το rebound του Κοσκέρας. Βάλα την κανονικά τα χέρια του επάνω στο Σκλαβενίτη, γι' αυτό και η κατοχή τώρα είναι για τους Golden Boys. Σκλαβενίτης με χώρο θα τον εκμεταλλευτεί. 32-39. Τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα στην τρίτη περίοδο. Βουγάς παίρνει το σκρίνα τον Μπαρδούτσο. Θα παίξει με εκείνον. Μια προσπίση και η πάσα στην περιφέρεια για τον Αγκουριδάκη. Εκτελεί για δύο υποαστηκτική πίεση. Δεν πήγε το καλάθι, πήρε ο ποντικός. Δεν μπορούσε να κλέψει, Κατσούλης τον πέρασε. Κάψε στον Κούλια δυναμικά, θα πατήσει εκείνος, αλλά έχει κάνει βήματα. Να απολαύσει ο Ιορδανίδης, θα περάσει τώρα στο μάτσο. Για τους Golden Boys, Σκλαβενίτης και Κούλιας πέρασαν εκτός. Κέρας έχασε την παρά τα χέρια του, τη συγκράτησε όμως εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λιδάκης έξιλα για να πιέσει ο Ιορδανίδης στα 8 δευτερόλεπτα. Αμιλή
πάσα έχει βρει σε πόδι. Πέφτει τον Golden Boys και έτσι ανανεώνει τώρα το ρολόι. Έχουμε 9-14 δευτερόλεπτα για τους άνθρωπους του Blakers, για τους οποίους περνάει στο μάτς ο Ηλιόπουλος. Ζηρίτης θα καθίσει στον πάγκο. Βουγάς. Τα δεξιά. Αγκουριδάκης σηκώνεται για δύο. Μαζεύει ο Δαπολάς. Προστατεύει την μπάλα για την αφήνει τώρα στον φωτικό. Σκαστή πάσα στη γωνία και όπου είναι ο Ιορδανίδης θα πάει μέχρι μέσα. Βρήκε μόνο μπάλα ο Ηλιόπουλος, έγινε τελικά το κλέψιμο. Βγάζει, φεύγει στην άλλη πλευρά, κόντρα στον Δαπόλα. Ακολούθησε τη φάση ο Μπαρδούτσος και θα τελειώσει με επιτυχία για το 34-39. Πέντε πλέον έχουν καταφέρει να πλησιάσουν οι τους Lakers. Κέρτς. Έχει ο Ιορδανίδης. Κέρτς είναι μόνος του. Στο τρίπο του εκτελεί, βρίσκει σίδερο όμως η προσπάθεια. Ιόπουλος κατεβάζει. Ο Βουγκάστα, με συγχωρείτε. Κύριο Μπαρδούτσος προσποιήθηκε, σηκώθηκε τώρα για δύο. Τον τότο σου έγινε και η δική του προσπάθεια. Στο Στεφάνι, ποντικός, τελευταία 40 δευτερόλεπτα στην περίοδο. 12 τώρα για τους Golden Boys, βήμα στο πλάι από τον ποντικό. Μπαλά στα χέρια του Χέρτς. Δαπόλα στα 9. Πάρει και αυτός ένα σούτ, θα το χάσει. 22 δευτερόλεπτα όλα για τους άνθρωπους του Blakers. Να δούμε αν θα μπορέσουν να κλείσουν την τρίτη περίοδο ακόμα πιο κοντά η κίτρινη. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Βουγάς, τα 7. Κλείστηκε από 2, έφυγε τελικά. 2 δευτερόλεπτα γίνεται το φαουλ από τον Κοσκέρα. Έκανε εδώ το φαουλ η κίτρινη. Είναι το τέταρτο αυτό. Ένα ακόμα έφτα τώρα στο ρολόι. Να δούμε θα προλάβουν να κάνουν οι Golden Boys. Μπαλά πάει στον Κέρτς. Δεν προλάβει να εκτελέσει εκείνος. Έτσι κλείνει και η τρίτη περίοδος. Με το σκορ στο 34-39. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. Με τους Blakers να έχουν την κατοχή, να έχουν πλησιάσει επίσης και στους 5 πόντους πλέον, 34-39. Είναι το σκορ. Νωρίτερα υπενθυμίζω, η διαφορά έχει φτάσει ακόμα και 20-11. Βουγκάς, δεν μπορεί να σκοράρει. Ποντικός θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα η οποία θα φτάσει στον Ιορδανίδη. Μπροστά τον Κοσκέρα, αυτός θα βρει σκορ. Θα δω 34-41. Κέρας βλέπει τις κινήσεις που κάνουν οι παίκτες του, αφήνει στον Μπαρδούτσο. Μαρίνος θα το πάρει το σουτ. Δεν θα βρει. Δεν θα κάνει στο πάνω όμως η εκτέλεσή του. Και έτσι παραμένει αυτό το 34-41 στο σκορ. Ο τυπός θα πάρει όχι τελικά. Είναι παρακινδυνευμένη πάνω του Ιορδανίου. Δυσκόλυψε αρκετά τους δύο συμπαίκτες του. Έτσι γίνεται ένα δωράκι στους γηπεδούχους. Ο Σκέρας χνιδιάστηκε κάπως από την άμυνα. Πήρε όμως ξανά τώρα. Μαρίνος θα εκτελέσει ξανά. Ούτε αυτή τη φορά θα καταφέρει να φέρει κάτι καλό. Ο δικός. Πήρε ο Χέρτς. Προσποιήθηκε, άφησε στον Κατσίλη από τα δεξιά και θα κάνει ένα δύναμο τελείωμα. Ο Λιόπουλος κατεβάζει
Γουγά. Σε οργανωμένη επίθεση τώρα η κίτρινη. Συντηρητήρια τον Μπαρδούτσο. Με ένα στόχο τρίποντο στην τέταρτη περίοδο για τους κίτρινους, οι οποίοι παραμένουν σε απόσταση 7 πόντων. Ποντικός και αυτός θα το χάσει. Ο Σκεράς. Και ο Μπαρδούτσος και πάλι ο Σκεράς. Μπαρδούτσος θα σηκωθεί για δύο, ο Κίλης η μπάλα στο χάνι και έφυγε εκτός αυτού. Χέρτς. Ωραίο. Ωραία προσπάθεια. Θα έρθει και το καλάθι. Για το 34-43. Μαρίνος. Μπάλα καταλήγει στον Βουγά, πέρασε αυτός από τα δεξιά. Έχετε η πάσα του, έκλεψε ο Δαπόλας. Ποντικός. Αφήνει στον Κατσούλη και αυτός από κοντά θα κάνει το 34-45. Και πάλι βρίσκουν τρόπο να ξεφύγουν σε διψήφιο αριθμό οι παιδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι με συγχωρείτε, θα γίνει και ένα σύνολο λάθος τώρα. Για να σκορώρει ξανά, όχι, τελικά ο Κατσούλης δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραμένει στις 11 η διαφορά. Μαρίνος δεν θα μειώσει. Μπαρδούτσος εκεί αν ενώχει το σπίτι το rebound. Θα δράνει εδώ για μένα το κολλιοπός. Αλλά δεν το πλήρωσε τελικά. Δανίδης. Μπαλά. Θα τέληξε εκτός. Ενώ ο Τζιρίτης τώρα πέρασε το παρκέ για τους Lakers. Κέρας εκτελεί. Συστημένη μπάλα στα χέρια του Ποντικού. Θέλει να βρει τον Σέρτ, θα τα καταφέρει. Περιμένει αυτό να έρθουν τη συμπαίκτωση στην επίθεση. Ποντικός θα σηκωθεί. Θα στοχίσει Κατσούλη ψηλότερα από όλους. Ζεύει ο ίδιος, νέα ευκαιρία, χαμένη όμως και αυτή. 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Μπαρδούτσος από κοντά, ούτε τώρα θα μπει μπάλα στο καλάθι. Πάσα κατευθείαν εκτός η μπάλα. Ηλιόπουλος με συγχωρείτε. Κερδισμένο φάουλ, θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Αρκετές φορές έχει παίξει άσχημο παιχνίδι η μπάλα σήμερα των του Lakers. Είναι σαν να μην το καλάθι όλες ώρες. Στόχο στην πρώτη βολή. Ο Ηλιόπουλος παραμένει το 34-45. Πάει στην δεύτερη. Στρογγυλά, στρογγυλά. Στις 10 πόντους τώρα η διαφορά. 5-40 ακόμα για το τέλος. Πήρε ο Χέρτς, εκτέλεσε, έδωσε αρκετό ύψος στο σουτ, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Ιόπουλος. Ζητάει ο Μαρίνος, εκείνο θα πάει μπάλα για να εκτελέσει για τρεις και να το βάλει κιόλας. 38-45. Ποντικός θέλει να απαντήσει από αρκετά μακριά, θα τα καταφέρει. 38-48. Ιόπουλος θα κάνει μεταφορά. Τελευταία 4-45 με αναμέτρηση. Σκλαβενίτης. 2 είναι άστοχος, Μαρίνος μαζεύει. Ο Ηλιόπουλος
Παρίνος. Τσιρίτς βρίσκει τον Μπαρδούτσο από κοντά του, σκοράρει με την βοήθεια του ταμπλό για το 40-48. Τελικός. Λαβόλας θα αφήσει στον Χέρτ. Θα του κάνει το χατέρι πάντα να καταλήξει εντός καλαθιού. Θα κερδίσει και το φάουλο παίξει στον Golden Boys. 40-50. Το δικαίωμα για μια βολή τώρα για τον Χέρτ. Ενώ ο Κούγιας επέστρεψε στο μάτς για τους Golden Boys. Θα ευστοχίσει και στην πληρωματική βολή ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 40-51 μπλοκ. Ο Μπάσας θα κλέψει αντικανονικά. Ο νούμερο 3 αυτό για τους φιλοξενούμενους. Γυρίζει ο Τζιρίτης, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ποντικός είναι για 2 καθώς πατούσε τη γραμμή. Βέβαια για το καλάθι μαζεύει ο Κοσκέρας. Μαρδούτσος τώρα. Ο Κοσκέρας κάνει την κίνηση, οπότε ο Αγκουριδάκης δεν μπορείς όμως να εκτελεί σωστά. Ο ίδιος μάζεψε την μπάλα και πάλι. Μαρδούτσος στα 10 για 2 τώρα. Με παίρνει ούτε αυτό το καλάθι, δεν αλλάζει στο 40-53. Τελευταία 2,5 λεπτά ακόμα στο μάτς. Μαζί του Αγκουριδάκης. Ηλιόπουλος. Καλή πάσα, την κατάλαβε και την έκοψε ο Σκλαβενίτης. Ο ίδιος θα σταματάσει, θα σταματήσει το τρίποντο. Θέλησε να πάρει μια γρήγορη εκτέλεση πίσω από τα 6-5 προς τον Κοντεμπόης. Δεν το δίκιο όμως αυτή η επιλογή. Συνήθως έχετε και δεν τώρα από φαουλ των Golden Boys. Ο Δίκος θα αποσυρθεί, θα περάσει τη θέση του ο Κατσούλης.
Θα πάει εκεί με τον Κούγια, θα πάρει το φάουλ τελικά. Και συμπληρώνεται τα ομαδικά από την πλευρά των Golden Boys. Έχουμε βόλες λοιπόν για τους κίτρινους. Είναι το πέμπτο φάουλ του Κούγια, γι' αυτό θα πρέπει να περάσει εκτός και αυτός. Πρώτη βολή. Κάνει και την δεύτερη. Μάχη Τζιρίτη και Κατσούλη με νικητή τον τελευταίο. Παλεύει ο ίδιος, θα βρει και την πάσα. Γιορτανίδης 4-2 τώρα μπροστά. Χέρτς πήδηξαν σε λάθος χρόνο δύο παίκτες, τους νίκησε και τους δύο για το 40-55. 1,5 λεπτό ακόμα στο μάτς για δικαστικού χαρακτήρα πλέον. Καθώς οι Golden Boys, όπως όλα δείχνουν, θα πανηγυρίσουν την 16η νίκη τους, θα πάνε στο 16-2. Ενώ από την άλλη, οι άθες του Blazers δεν θα γλιτώσουν σήμερα την 10η, θα πέσουν στο 4-12, ενώ ο Κοσκέρας θα στοχίσει για το 42-55. Όπως και να έχει, οι Blazers το πάλεψαν σήμερα. Οι Golden Boys ωστόσο είναι αυτοί που θα φύγουν με το ροζούλιο αγώνα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό και επίσημα. Ο Όπλος θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Θα δοθεί για τους φιλοξενούμενους. Και τις κατεβάζει. Σκαβενίτης έχει χώρο, θα εκτελέσει για δύο. Μαζεύει ο Τζιρίτης. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Έφτασε μακρινή πάση στον Μπαρδούτσο. Πήρε ο Τζιρίτης, αστόχησε. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Με μισό λεπτό να απομένει ακόμα στην αναμέτρηση. Ροδανίδης κατεβάζει. Τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Χέρτς θα πάρει το σουτ. Αργουριδάκης μάζεψε στην τελευταία 14 δευτερόλεπτα. Κατέβασε ο Αργουριδάκης. Να δούμε αν θα εκτελέσει. Όχι. Φινάλ λοιπόν, νίκη για τους Golden Boys, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 55-42 τον άθλο του Blazers.